Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο το οποίο θα κάνουμε μαζί, ακόμη ένα unboxing. Σήμερα θα ανοίξουμε ένα ακόμη προϊόν για κάμερα, θα ανοίξουμε ένα τρίποδο γιατί το δεύτερο τρίποδο το οποίο είχα έχει χαλάσει και αγόρασα ένα καινούριο, έφτασε πριν από λίγες ημέρες από την Amazon και το ανοίγουμε ευθύς αμέσως για να μπορέσω να το χρησιμοποιήσω κατευθείαν. Βασικά για να σας πω την αλήθεια, το έχω ήδη ανοίξει και το έχω ήδη χρησιμοποιήσει γιατί με αυτό το τρίποδο τράβηξα το βίντεο για τον βραχίωνα της κάμερας, τον οποίο βλέπουμε σε άλλο βίντεο. Ωστόσο, πάμε να δούμε λίγο τα βασικά. Το τρίποδο ήρθε μέσα σε αυτό εδώ πέρα το κουτάκι. Βλέπουμε ότι είναι από την εταιρεία Joilcan. Σας το δείχνω εδώ και είναι το μοντέλο AH75. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα πάρα πολύ μικρό και πάρα πολύ ελαφρύ τρίποδο. Έχει επίσης μέσα αυτήν εδώ πέρα τη θήκη της μεταφοράς. Για να καταλάβετε τώρα τι έχει γίνει. Αυτή εδώ πέρα είναι η θήκη μεταφοράς. Το τρίποδο όταν είναι μαζεμένο συνολικά πιάνει περίπου μέχρι εδώ. Δηλαδή είναι αυτό εδώ πέρα το μέγεθος όταν είναι μαζεμένο. Πάμε όμως να δούμε τις λεπτομέρειες. Το τρίποδο σαν τρίποδο είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Έχει μία μέγιστη διάμετρο η οποία είναι στα 29 χιλιοστά. Σαφώς όσο ανοίγουν τα πόδια και κατεβαίνουμε προς τα κάτω η διάμετρος μικραίνει. Και σας το δείχνω εδώ πέρα, το τρίποδο είναι αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή να κρατάω στα χέρια μου. Ήρθε εν μέρη αποσυναρμολογημένο, εν μέρη όπως το βλέπετε, κατά βάση τα πόδια ήταν εκτός γιατί αυτά εδώ πέρα είναι βιδωτά και μπορούμε να τα ξεβιδώσουμε αν θέλουμε, εφόσον μας εξυπηρετεί περισσότερο για να το μεταφέρουμε. Βλέπετε εδώ πέρα που κρατάω τη βίδα, το πόδι το οποίο είναι βιδωτό στο χέρι μου. Αυτό εδώ πέρα έχει 4 στάδια που ανοίγει, μπορεί να φτάσει σε ύψος από τα 45,9 εκατοστά, αν θυμάμαι καλά, στο 1,87. Θα σας το ανοίξω εγώ ούτως ή άλλως για να το δείτε, να έχουμε μια εικόνα, απλά βιδώνω λίγο αυτό για να μην χρειάζεται να το κάνω μετά ξανά. Αυτό εδώ πέρα επίσης έρχεται με χερούλι για να μπορούμε να το μεταφέρουμε και να το κρατάμε. Το συγκεκριμένο το είχε και το προηγούμενο τρίποδο το οποίο χάλασε. Μπορώ να σας πω ότι είναι πολύ βολικό γιατί δεν φοβάσαι μήπως πιαστεί το χέρι σου κάπου εδώ πέρα μέσα και τραυματιστείς ή οτιδήποτε. Το βάζεις εδώ πέρα και τελειώνει το θέμα. Έρχεται με μια κεφαλή η οποία έχει ασφάλεια. Είναι αυτή εδώ πέρα που βλέπετε κλασικά. Το σηκώνουμε, το βγάζουμε και είναι έτοιμο. Αντίστοιχα για να μπορέσουμε να το τοποθετήσουμε ξανά αυτό εδώ πέρα, το ανοίγουμε, το βάζουμε και είναι έτοιμο. Εδώ έχει μία βίδα την οποία αν τη χαλαρώσουμε μπορούμε να σηκώνουμε την κάμερα, το βλέπετε και εδώ πέρα, για να μπορεί να γυρνάει η κάμερα σε κάθετη ή οριζόντια θέση και με το που το τοποθετήσουμε εκεί που θέλουμε απλά το ξανασφίγγουμε για να μπορέσει αυτό να κρατηθεί. Έχουμε αυτό εδώ πέρα το οποίο όταν ήρθε ήταν εντελώς αποσυνδεδεμένο, το βλέπετε, το οποίο είναι αυτό που σφίγγει και ξεσφίγγει και μας βοηθάει στο να σηκώνουμε και να κατεβάζουμε την κάμερα σε 180 μοίρες περίπου είναι αυτό. Φαντάζομαι ότι έχει να κάνει με το από ποια πλευρά είναι τοποθετημένο για να μπορέσει να σηκωθεί λίγο ακόμα, αλλά αντίστοιχα με το που βρούμε τη θέση την οποία θέλουμε σφίγγει και έπειτα δεν ανεβοκατεβαίνει το συγκεκριμένο. Ενώ επίσης αυτή είναι το πέρα η κεφαλή, μπορεί να γυρίσει 360 μοίρες για να μπορέσει να το κάνει το συγκεκριμένο. Απλά ξεσφίγγουμε αυτό εδώ πέρα, είναι αυτή εδώ πέρα που βλέπετε η βίδα. Αν την έχουμε εντελώς σφιχτή βλέπετε ότι δεν γυρίζει εύκολα. Εμένα τώρα με βλέπετε να το γυρίζω γιατί αν το γυρίσω απλά ξεβιδώνει και βγαίνει. Άρα αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι να ξεβιδώσουμε την κεφαλή προφανώς για να μπορέσει να γυρίσει. Την κεφαλή θέλουμε να είναι σφιχμένη. Απλά χαλαρώνουμε το συγκεκριμένο λίγο από εδώ και αντίστοιχα αυτό αρχίζει και γυρίζει χωρίς ωστόσο να ξεβιδώνεται. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει για να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για vlog, για βίντεο, για να τραβήξουμε βίντεο από ένα κινούμενο αντικείμενο και δεν θέλουμε η κάμερα να κινείται. Ενώ αντίστοιχα αυτό εδώ βλέπετε ότι έχει αυτούς εδώ πέρα τους τρεις βραχίονες για να μην ανοίγουν τα πόδια περισσότερο από όσο πρέπει, δεν έχει κάποια ασφάλεια δηλαδή εδώ πέρα επάνω. Το συγκεκριμένο ωστόσο αντίστοιχα γυρίζει. Εφόσον το γυρίσουμε έτσι βλέπετε ότι τα πόδια δεν κλείνουν,
δεν το έσφιξα και εντελώς, αλλά πιάνει, ούτως ώστε να μην κλείνουν τα πόδια. Αντίστοιχα έχει εδώ πέρα από κάτω αυτό για να μπορούμε να κρεμάσουμε ίσως κάποια σακούλα με άμμο ή κάποια σακούλα γενικότερα με βαρύδιο, για να μην μπορεί να μετακινηθεί το συγκεκριμένο όταν το έχουμε τοποθετήσει κάπου που μπορεί να έχει πολύ αέρα ή να είναι επικίνδυνο γενικότερα να κινείται. Ενώ επίσης έχουμε και αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι αυτό που... Α, πρέπει να το ξεσφίξω. Έχουμε αυτό το οποίο ανεβάζει την κεφαλή κι άλλο, αλλά για να μπορέσει να ανεβεί το συγκεκριμένο πρέπει να ξεσφίξουμε αυτό. Τα δοκίμαζα όλα χτες που το άνοιξα, για να σας πω την αλήθεια, γιατί ήθελα να το χρησιμοποιήσω όπως σας είπα, και βλέπετε ότι γυρνώντας το ανεβαίνει. Εδώ είναι το μέγιστο στο οποίο μπορεί να πάει η κεφαλή. Σαφώς όταν είναι τόσο ψηλά έχει μια ελαφριά κίνηση. Αν αυτό όμως το σφίξω... Α, αν το σφίξουμε δεν κινείται. Οπότε όλα έχουν να κάνουν με το κατά πόσο είναι χαλαρά ή λιγότερο χαλαρά. Ενώ επίσης εδώ έχουμε και το κλασικό το πράσινο με την μπύλια του αέρα, για να μπορούμε να βλέπουμε κατά πόσο το συγκεκριμένο είναι ευθεία τοποθετημένο σε επίπεδο ή γενικότερα έχει κλείσει, ούτως ώστε να μπορέσουμε να το τοποθετήσουμε. Τώρα αυτό εδώ πέρα, αν πάρω και σας το ανοίξω, κλασικά όπως όλα, σφίγγουμε, δείτε, θα ανοίξω και τα υπόλοιπα για να έχουμε μία πλήρη εικόνα. Αυτό εδώ λοιπόν είναι πιο ψηλό από μένα το τρίποδο. Αγοράστηκε καθαρά και μόνο γιατί απλά χρειαζόμουν ένα δεύτερο τρίποδο, για να σας πω την αλήθεια, για να μην μεταφέρω εκεί στο χωριό που έρχομαι το τρίποδο που έχω στην Αθήνα. Αυτό εδώ, ανοίγοντας το, αυτό είναι το μέγιστό του, νομίζω, ναι. Μπορούμε αντίστοιχα, να ξεσφίξω λίγο αυτό, να το σηκώσουμε και μέχρι εδώ. Οπότε, βλέπετε εμένα και βλέπετε και το τρίποδο που φτάνει. Αυτό είναι στο 1,87. Έρχεται σε πορτοκαλί χρώμα, το βγάζουν και σε μαύρο, η εταιρεία Joylcan το βγάζει και σε μαύρο. Έχει εδώ πέρα πάνω στα πόδια, σε κάθε πόδι έχει και από ένα μαξιλαράκι για να μπορούμε να το πιάσουμε, γιατί φαντάζομαι ότι αν είμαστε σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει πάρα πολύ κρύο ή αν είμαστε σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει πάρα πολύ ζέστη, αυτά σίγουρα αλλάζουν η θερμοκρασία, οπότε χρειάζεται να το έχουμε έτσι για να μπορούμε να το μετακινούμε και να το διαχειριζόμαστε και μεταχειριζόμαστε ίσως. Επίσης το συγκεκριμένο έχει έρθει μέσα στη συσκευασία με ακόμη μία κεφαλή, η οποία είναι για την κάμερα. Δηλαδή μέσα στη συσκευασία έχουμε δύο τέτοια και σας το δείχνω ευθύς αμέσως. Είναι δύο τέτοια. Σε περίπτωση που χάσουμε το ένα, σπάσει, χαλάσει, οτιδήποτε, έχουμε το δεύτερο. Ενώ αντίστοιχα έχει έρθει και με μία βάση για να τοποθετούμε το κινητό. Είναι αυτή εδώ πέρα που βλέπετε. Έχει βίδα εδώ πέρα, έχει βίδα εδώ πέρα για να μπορέσουμε να το τοποθετήσουμε αναλόγως του που θέλουμε. Και αντίστοιχα το συγκεκριμένο είναι μελατήριο το οποίο σηκώνεται και το σφίγγουμε από εδώ πέρα. Επίσης, το συγκεκριμένο το τρίποδο έρχεται με βίδα η οποία είναι 1/4. Άρα, αν χρειαστούμε βίδα πιο χοντρή, θα χρειαστεί να πάρουμε κάποιον adapter για να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε τη συσκευή που θέλουμε. Ενώ υπάρχει και το manual το οποίο έρχεται εδώ πέρα. Είναι σε 5 γλώσσες. Το βλέπετε, Joylcan α75 Tripod Manual. Οι πληροφορίες που λέει μέσα είναι όλες αυτές που σας έχω δώσει κι εγώ. Δεν υπάρχει κάποια επιπλέον που να χρειαστεί να σας βοηθήσει για να την κάνει οτιδήποτε. Και με το που τελειώσουμε, το βάζουμε στην θήκη του. Θα σας το τοποθετήσω εγώ αυτή τη στιγμή για να το δείτε πώς φαίνεται. Τώρα με την κεφαλή τοποθετημένη και με τα πάντα, και πάλι αν το δείτε, πιάνει μέχρι εδώ. Έχει ένα μικρό κενάκι εφόσον χρειαστεί. Το παίρνουμε, το τοποθετούμε, το βάζουμε πλατούλα και είναι έτοιμο. Ούτε να χρειάζεται να το κουβαλάμε στο χέρι, ούτε τίποτα. Γενικότερα θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Το πήρα γύρω στα 42 ευρώ νομίζω, πρέπει να έχει και μία έκπτωση κανένα 5 ευρώ, οπότε ας πούμε χοντρικά γύρω στα 40. Δεν είναι βαρύ, υπολογίστε ότι είναι περίπου ένα
1,5 κιλό. Και σαφώς ξέχασα να πω το πιο σημαντικό από όλα. Το μέγιστο βάρος το οποίο δέχεται πάνω στην κεφαλή του, αυτό δηλαδή που μπορεί να δέξει στην κάμερα, είναι μέχρι 6 κιλά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα και έπρεπε να το έχω αναφέρει από την αρχή. Εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να τα βλέπετε όλα και να παίρνετε ειδοποιήσεις. Φυσικά, like, share, όλα αυτά είναι καλοδεχούμενα και ευπρόσδεκτα. Ό,τι χρειάζεστε για το συγκεκριμένο και μπορώ να σας απαντήσω, μπορείτε να μου το πείτε. Βγαίνει και σε μαύρο χρώμα. Είμαι ο Greek Zer της καρδιάς σας. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια, να περνάτε καλά και να προσέχετε. Σας χαιρετώ. Γεια σας.